Πάμε στον Γιώργο Μαρίνο, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι η έκτη μέρα που σας βρίσκουμε άϊπνο. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, είστε και εσείς στο πυρηνικό μέτωπο. Κύριε Μαρίνο, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία από το κράτος και την κυβέρνηση. Ο λαός της βορειοκεντρικής Εύβοιας έζησε κόλαση και ζει μεγάλη τραγωδία. 7 μέρες καίγεται χωρίς την απαιτούμενη κρατική και κυβερνητική βοήθεια. Χωρίς σχέδιο και συντονισμό κατάσβεση της φωτιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς και μέσα από τα ρεπορτάζ σας, στο ΜΕΚΑ και στα άλλα κανάλια, ξέρετε καλά ότι από τον Εβοϊκό κόλπο η φωτιά έφτασε στο Αιγαίο. Κάηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πολύτιμου πευκοδάσους, ελαιώνων, άλλων καλλιεργειών, εκατοντάδες σπίτια, στάβλοι, αποθήκες, λαϊκές περιουσίες. Έχουμε, και αυτό πρέπει το προσέξουμε πολύ καλά, ολική καταστροφή των ρητινοκαλλιεργητών και θέλουν μεγάλη στήριξη των μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων. Μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες. Είχαμε επικοινωνία με τον πρόεδρο των καλλιεργητών, τον Βαγγέλη τον Γεωργατζή, που μας έδωσε την πραγματική εικόνα. Και θέλω να σας πω ότι η φωτιά πήρε τεράστιες διαστάσεις, γιατί η κυβέρνηση την ώρα που έπρεπε δεν χρησιμοποίησε έγκαιρα και σε επαρκή αριθμό εναέρια αλλά και επίγεια μέσα. Η φωτιά ξέφυγε. Και να σκεφτούμε καλά, επειδή έχουμε ζήσει τις πυρκαγιές στην Εύβοια όπως και τις πλημμύρες για πολλά χρόνια, για τουλάχιστον 2 δεκαετίες έχουμε ακριβέστατη εικόνα. Υπάρχει υπεύθυνος. Υπάρχουν αιτίες. Υπάρχει εμπριστής. Και εμπριστής είναι αυτή η ανάπτυξη που έχει κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Η λογική που θεωρεί τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Mm-hmm. Όλων των κυβερνήσεων η λογική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Γιατί με τη συνευθύνη της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, ναι, δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ βασικό θέμα. Η πρόληψη είναι η λέξη κλειδί. Να πάμε είναι στο... η λέξη κλειδί. Ένα δευτερόλεπτο. Ελάτε. Είναι, το ζήσαμε τώρα. Θα έρθουμε έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, mm-hmm, δεξαμενών νερού, κρουνών. Έλλειψη δασικών δρόμων. Αυτά λειτουργήσαν όλα. Μάλιστα. Για να φτάσει η πυρκαγιά εκεί που έφτασε και να γίνουν αυτές τις καταστροφές. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε το λαό της βορειοκεντρικής Εύβοιας και σε όλες τις περιοχές να μην επιδείξει καμιά εμπιστοσύνη στις ψευτοϋποσχέσεις. Τα έχουμε ζήσει επανειλημμένα. Άμεσα τώρα εξασφάλιση ουσιαστικής στέγασης και σύντησης των πυροπλήκτων. Αποζημίωση στο 100% των ζημιών. Όλες οι καταστροφές πρέπει να αποζημιωθούν. Να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο. Ξεκάθαρο. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν για τις καταστροφές που έχουν.